Με μεγάλη χαρά φοιτητές και θελοντές του Πολυτεχνείου Κρήτης προχώρησαν το πρωί στη δεντροφύτευση 300 ενδυμικών φυτών στον περιβάλλοντα χώρο των σχολών μηχανικών περιβάλλοντος και μηχανικών ορυκτών πόρων. Εδώ είναι άλλη μια χαρουπιά, έχει το κοπέλι εδώ. Σε αυτή την κίνηση προχώρησαν μετά από πρωτοβουλία της ελληνικής εταιρείας Κόκοματ, η οποία αγόρασε τα δέντρα από το φυτόριο του Δασαρχείου Χανίων. Η φιλοσοφία της εταιρείας που εξειδικεύεται στην κατασκευή στρωμάτων από φυσικά υλικά είναι ότι για κάθε ξύλινο ποδήλατο που κατασκευάζει από λευκή φλαμουριά επιστρέφει στη φύση ένα δέντρο. Είναι 300 ποδήλατα που πουληθήκαν τον τελευταίο μήνα σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Απλά θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να γίνει κάπου στην Κρήτη κάτι, μιας και όλο τον προηγούμενο καιρό γινόταν κάπου στην Ελλάδα. Και έτσι διαλέξαμε το Πολυτεχνείο Κρήτης και ευχαριστούμε που μας έδωσε και το χώρο για να κάνουμε αυτή την ενέργεια. Σήμερα είναι μια μέρα εθελοντικής προσφοράς, η οποία στόχο έχει να αυξήσουμε το πράσινο στο Πολυτεχνείο Κρήτης μέσω μιας συστηματικής δεντροφύτευσης, έχοντας ταυτόχρονα την υποστήριξη της Κόκοματ και της ΔΕΔΙΣΑ. Εάν αυτά όλα τα 300 φυτά δεν τα υποστηρίξω με λίγο νεράκι, θα ξεραθούν και το αποτέλεσμα είναι λυπηρό. Τα είδη των δέντρων είναι παραδοσιακά της Κρήτης, όπως η χαρουπιά και η αμπελιτσιά, με τη δασοπόνο του Δασαρχείου Χανίων να καλεί τους φοιτητές να τα προσέξουν και μετά τη δεντροφύτευσή τους, καθώς για τα επόμενα 2 χρόνια θα πρέπει να ποτίζονται τακτικά, προκειμένου να αντέξουν και να αναπτυχθούν. Είναι κουκουναριές, μυδική, αμπελιτσιά, ενδυμικό είδος, δεντρολίβανα, κυπαρίσια. Είναι μέρος αηφόρου ανάπτυξης όλο αυτό που κάνει Κόκοματ. Παίρνουμε κάτι από τη φύση και το επιστρέφουμε με κάποιο τρόπο. Φτιάχνουμε ξύλινα ποδήλατα και όσα ξύλινα ποδήλατα φτιάχνουμε, τα κάνουμε δέντρα. Κάθε πελάτης λοιπόν, όταν παίρνει ένα ποδήλατο από εμάς, ξέρει ότι ένα δέντρο θα φυτευτεί στο όνομά του. Και έτσι αυτό συνεχίζεται. Στη δράση της δεντροφύτευσης συμμετείχε και η Green Team της ΔΕΔΙΣΑ, αλλά και η ραδιοφωνική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάθε εποχή είναι κατάλληλη για δεντροφυτεύσεις, αρκεί να υπάρχει υποδομή για την υποστήριξη. Η άνοιξη είναι μία από τις καλές περιόδους. Θα φροντίσουμε εμείς μετά ως διοίκηση και ως Πολυτεχνείο να προσέχουμε, να έχουμε τη φροντίδα όλων αυτών των δέντρων για να ομορφύνει πολύ περισσότερο το φυσικό περιβάλλον του Πολυτεχνείου.